Χέρμπς & Όιλς, ο κύριος Μαλίνης βρίσκεται κοντά μας για να μας δώσει πληροφορίες πραγματικά για μια πολύ καινοτόμη επιχείρηση εδώ στην περιοχή μας. Μια επιχείρηση που θα, από το stand μόνο που βλέπετε, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κάτι διαφορετικό, για κάτι ποιοτικό, για κάτι elegant, το οποίο συνδυάζει την αγροτική παραγωγή και την κομψότητα μαζί και το καταφέρνετε απόλυτα. Κύριε Μαλίνη, καλησπέρα σας. Herbs and Oils, βότανα, αρωματικά, φαρμακευτικά, φυτά, και θα ήθελα λιγάκι να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που παράγετε και που παρασκευάζετε στο τέλος. Γεια σας. Καταρχήν να πω ότι είμαστε μια οικογενειακή και πλήρως κατατοπισμένη επιχείρηση, η οποία ασχολείται με την καλλιέργεια αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και την παραγωγή εθέριων ελαιών. Στο πορτοφόλιό μας αυτή τη στιγμή είναι η καλλιέργεια της λεβάντας, το τσάι του βουνού, το φασκόμηλο, από πέρσι ο ελίχρυσος και η καλέντουλα, και από φέτος ξεκινάμε πειραματικά άλλες δύο καλλιέργειες, το θυμάρι και ένα άλλο είδους φασκόμηλο, το σάλβια σκλάρεα, τα οποία προορίζονται όλα αυτά για εθέρεα έλαια. Έχουμε τη μονάδα απόσταξης μας στη Ξηρολίμνη Κοζάνης, που ήταν ένα από τα πρώτα αποστακτήρια που φτιάχτηκαν, που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα. Και φυσικά φτάνουμε μέχρι την εξαγωγή του τελικού προϊόντος, το οποίο είναι η πεμπτουσία τέλος πάντων του επιχειρήν, η πώληση. Από εκεί και πέρα να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές, γιατί κατάφεραν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να στήσουν μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, και ειδικά ο συνεδριακός χώρος είναι καταπληκτικά στημένος, και να προσκαλέσω τον κόσμο να έρθει στην έκθεση, γιατί πέρα από τις εταιρείες και από τα περίτερα που μπορεί να επισκεφθεί και να δει, έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες κυρίως. Η εταιρεία μας κυρίως εξάγει χοντρικώς. Τι εννοώ? Το 99% του τζίρου μας προέρχεται από εμπόριο σε χοντρική μορφή. Δηλαδή το τσάι του βουνού το εξάγουμε σε big bag των 40 κιλών. Το εθέριο έλαιο φεύγει, όπως βλέπετε πίσω, σε βαρέλια των 200 λίτρων, γιατί μιλάμε για κάποιους τόνους παραγωγής και εξαγωγών. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τις συσκευασίες λιανικής, δηλαδή τις συσκευασίες που μπορείτε να βρείτε στο ράφι, υπάρχουν πέρα από την ιστοσελίδα μας, μπορούν να την προμηθευτούν από κάποια καταστήματα της Κοζάνης, της πόλης μας, κάποια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια όμως είναι ότι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να ασχοληθούμε όσο θα θέλαμε με το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι στόχος για την επόμενη πενταετία. Προς το παρόν είμαστε στο φυτώριο, που είναι η πρώτη δραστηριότητά μας, είμαστε στις καλλιέργειες, στην απόσταξη και στην εμπορία του τελικού προϊόντος, και από εκεί και πέρα, αν όλα πάνε καλά και με τις νέες καλλιέργειες, κάποια στιγμή ευελπιστούμε ότι θα βρούμε το χρόνο και τους ανθρώπους ώστε να ασχοληθούμε και με το τελικό προϊόν στο ράφι. Τέλειο. Μέσα από αυτή τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη έκθεση και συνέδριο αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και μανιταριών, θα ήθελα λιγάκι να μου πείτε και ποιος είναι ο στόχος της εταιρείας σας. Καταρχήν πρέπει να δώσουμε το στίγμα μας στην παγκόσμια αγορά, ότι είμαστε εδώ πέρα οι Έλληνες και παράγουμε εξαιρετικά αρωματικά φυτά και θέρεα έλαια σε έναν τόπο που ενδείκνυται για αυτές τις καλλιέργειες. Αλλά πρώτα πρέπει να γίνει κτήμα δικό μας, δηλαδή πρώτα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον συμπολίτη μας, την περιοχή. Η Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή είναι η καρδιά της καλλιέργειας αρωματικών φυτών στην Ελλάδα, με πρώτη και καλύτερη φυσικά την Κοζάνη, με τη λεβάντα και τον κρόκο Κοζάνης να είναι τα πρώτα, ας πούμε, καλλιεργούμενα σε έκταση αρωματικά φυτά. Οπότε ο κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να αισθάνεται και υπερήφανος και πρέπει να αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από πολλές εταιρείες. Υπάρχουν εταιρείες που θα τις έλεγα πρότυπο σαν τη δική μας, με την έννοια ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέρανε να επιτύχουν πολλά πράγματα και να δώσουν το στίγμα τους σε αγορές του εξωτερικού, κουνώντας, ταράζοντας τα νερά σε παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Γαλλία και η Βουλγαρία, ας πούμε, στο εθέριο έλαιο λεβάντας, όπως είναι η Γερμανία στο εμπορικό κομμάτι τέλος πάντων των αφεψιμάτων. Καταφέραμε να πούμε ότι είμαστε εδώ και να αρχίσουν να μας υπολογίζουν. Πηγή έμπνευσης, θα πω εγώ, για πολλούς και ανθρώπους που θέλουν τώρα να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα και με τις συγκεκριμένες παραγωγές. Να ευχηθούμε καλή αρχή, καλή συνέχεια, έτσι, και καλή σοδειά και στις νέες σας. Θυμάρι, είπαμε και. Θυμάρι και ένα είδους φασκόμηλο από φέτος, από πέρσι, ελίχρυσος και καλέντουλα. Όλα αυτά είναι βάση για πάρα πολλά καλλιντικά. Έχουν πάρα πολύ καλές επουλυτικές ιδιότητες και τέλος πάντων χρησιμοποιείται στη βιομηχανία των καλλιντικών. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ.